Καλησπέρα, είμαστε Rocking the Children. Μια τρίπλη πάντα στο RnR Children Interview, κατά τη γνώμη μας το μεγαλύτερο heavy metal τραγουδιστή, τον οποίο μας έχει επηρεάσει σαν μουσικός, σαν τραγουδιστής και σαν προσωπικότητα γενικότερα, γιατί το ήθος του είναι δεδομένο στη μουσική βιομηχανία, όχι μόνο στο rock, αλλά και σε όλα τα είδη μουσικής. Ξεκινήσαμε την πάντα αυτή με αφορμή το χαμό του RnR Children Interview. Ο Μανόλης είχε την ιδέα να ξεκινήσουμε κάτι για το Ronnie James Dio. Ήμασταν όλοι διστακτικοί γιατί παρότι τον λατρεύουμε, ήταν πολύ μεγάλος, μεγάλη πρόκληση και πολύ μεγάλος ο φόβος να μπορέσουμε να καλύψουμε όλη αυτή την καριέρα και να τολμήσουμε να ακουμπήσουμε αυτό το ρεπερτόριο και τα τραγούδια αυτά που έχει λατρέψει όλος ο μεταλπλανήτης. Ξεκινώντας σιγά σιγά, και κάνουμε μερικές πρόβες. Θεωρήσαμε ότι είναι καλό να συνεχίσουμε. Η ιδέα του Μανώλη βέβαια ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο από να παίξουμε απλά τρίβλη τα τραγούδια ενός τραγουδιστή. Ο Μανώλης έφερε την ιδέα να κάνουμε μία πρώτη χρόνο ένα φιλανθρωπικό event προς μνήμη, στη μνήμη του Ronnie James Dio, διαθέτοντας τα έσοδα της εκδήλωσης αυτής πάντοτε σε κάποιο ίδρυμα για μικρά παιδιά που νόσουν. Έτσι ξεκινήσαμε την πρώτη χρονιά το 2011, έγινε το πρώτο event στο κύτταρο και έκτοτε κάθε χρονιά επαναλαμβάνεται αυτός ο θεσμός. Φτάνουμε φέτος 2014 στη τέταρτη χρονιά. Hey η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα ξεκίνησε, όπως είπε και ο Γιάννης, εντάξει, με αφορμή, ας πούμε, το χαμό του Ronnie James Dio. Και ο σκοπός ήταν να γίνει ένα φιλανθρωπικό live τουλάχιστον εκείνη τη χρονιά και αναλόγως βέβαια το feedback και την ανταπόκριση του κοινού αυτό να συνεχιζόταν και να γινόταν θεσμός. Η αλήθεια όμως πάει λίγο πιο πέρα γιατί μέσα από τις πρόβες και από τα live και φυσικά την ανταπόκριση του κόσμου και αυτός είναι και ο λόγος που βρισκόμαστε τέταρτη χρονιά όλο αυτό το πράγμα έδεσε. Έδεσε. Δηλαδή μέσα από την προσπάθειά μας αυτή να τιμήσουμε τον Ronnie James Dio τουλάχιστον εγώ νιώθω ότι έχω ρε παιδί μου μία καινούργια παρέα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για μένα αποκτάει μία σημασία ακόμα μεγαλύτερη, ας πούμε, πέρα από το φιλανθρωπικό και το να τιμήσουμε έναν τραγουδιστή τον οποίο έχουμε αγαπήσει και έχουμε μεγαλώσει μαζί. Είναι μεγάλη μου χαρά που συνεχίζουμε και το κάνουμε τέταρτη χρονιά αυτό. Και ελπίζω να γίνει και πέμπτη και έκτη και όσο αντέχουμε να συνεχίζουμε να το κάνουμε αυτό και να το φέρουμε στα παιδάκια. Το σημαντικό είναι λοιπόν αυτό ότι έχουμε αποκτήσει, έχουμε καταφέρει να κάνουμε μια ομάδα πολλών ανθρώπων, μια οικογένεια που μεταξύ μας δεν γνωριζόμασταν, γνωριστήκαμε. Κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέρανε ή τέλος πάντων δεν ήταν αυτό που στην καρδιά τη δικιά μου ή του Γιάννη, του Νίκου ή του Γιάννη, του Γιώργου ήταν ο Ronnie James Dio. Καταφέραν και αγαπήσαν αυτόν τον καλλιτέχνη, αγαπήσαν πολύ αυτό το event, αγαπήσαν τον σκοπό του. Η Rocking the Children πλέον, ενώ ξεκινήσαν ως πέντε άνθρωποι, πέντε φίλοι, πέντε μουσικοί που προσπαθούν να παίξουν τη μουσική τους, να αποδώσουν τη μουσική του Ronnie James Dio με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο μπορούν και τεχνικά αλλά και στο κομμάτι της κατάθεσης ψυχής, πλέον πίσω από το όνομα RnR Children υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία για να γίνουν όλα αυτά που γίνονται είναι εξίσου σημαντική με το μουσικό κομμάτι. Είναι ο Βαγγέλης ο Φόσχολος,
Είναι ο Δημήτρης ο Κόκκινος, είναι ο Μάκης ο Τσελέντης, ο Βαγγέλης και ο Δημήτρης ασχολούνται με το τεχνικό κομμάτι της μπάντας. Ο Μάκης ο Τσελέντης είναι ο ηχολήπτης της μπάντας και είναι και ο Γιώργος ο Γαλάνης, ο οποίος ήταν ένας προσωπικός φίλος του Ronnie James Dio, ο πρόεδρος του ελληνικού fan club. Και γι' αυτό αυτοί οι τέσσερις συγκεκριμένοι άνθρωποι μαζί με το κύτταρο που μας έχει δεχτεί, μας έχει αγκαλιάσει και είναι το σπίτι μας, θεωρώ ότι είναι απαραίτητη για όλο αυτό που λέγεται RnR Children παραγωγή. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που στο κάλεσμά μας ανταποκρίθηκα, όπως πρωτήτερα είπαμε, και από τους πολύ μεγάλους, μεγαλύτερους Έλληνες μουσικούς που μας εκπροσωπούν με τις μπάντες τους και στο εξωτερικό, που είναι πασίγνωστοι. Ευχαριστούμε τον Σάκη τον Τόλι, ευχαριστούμε τον Φώτη τον Μπενάρντο, τον Μπάμπη τον Καρσιόνι, τον Νικόλα τον Λεπτό, τον Βασίλη τον Αξιώτη. Πάρα πολλούς. Φέτος είναι 35 περίπου οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες. Ανέφερα ενδεικτικά κάποια ονόματα που είναι μέλη σε πολύ γνωστές μπάντες. Απλά και μόνο για να δείτε ότι αυτή την μπάντα την έχουν αγκαλιάσει άνθρωποι οι οποίοι ενώ έχουν τόσες υποχρεώσεις δεχτήκανε, και είναι πολύ τιμητικό για μας αυτό, μια βραδιά να έρθουν τιμητικά για το Ronnie James Dio και να συμμετέχουν σε κάποιο τραγούδι. Είναι ό,τι καλύτερο εμείς μπορούμε να ζήσουμε, από την έννοια ότι καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πράγμα έχει μια συνολική αποδοχή γενικότερα από μουσικούς οπαδούς και είναι τόσο ανοιχτό που δεν αποκλείει κανέναν την μπάντα, γιατί και ο Ronnie James Dio σαν άνθρωπος και σαν μουσικός αφορά τους πάντες. Είναι το πρώτο event που θα έχουμε guest σε κάποιο άλλο κομμάτι πέρα από το τραγουδιστικό. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, γιατί καταλαβαίνεις τώρα ότι να έχεις τον Φώτη, ας πούμε, ο οποίος θα παίξει τύμπανα. Θα έχεις τον Σάκη τον Τόλι, θα έχεις τον Μπόμπ τον Καρτσιόν να παίξει πλήκτρα. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το να έρχεται ένας μουσικός πέρα από τραγουδιστής, να έρθει και να συνεισφέρει σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή να παίξει το κομμάτι που έχει τραγουδίσει ο Ronnie James Dio. Δηλαδή πόσο σημαντικό είναι και για τους μη τραγουδιστές όλο αυτό το πράγμα που έχει δημιουργήσει ο Ronnie James Dio και έχει αφήσει ως παρακαταθήκη. Οπότε ο κόσμος που θα έρθει φέτος, να ξέρει ότι πέρα από το τραγουδιστικό κομμάτι και από τους guests που θα είναι όλοι καινούργοι, δηλαδή για κάποιον που έχει έρθει και στα τρία προηγούμενα, και πάλι υπάρχει κάτι καινούργιο. Και μάλλον όχι ένα, 35. 35 καινούργια πράγματα, ας πούμε, δηλαδή συμμετέχοντες, και στα υπόλοιπα μουσικά όργανα. Το οποίο θα ήταν μεγάλη μας χαρά να μπορέσει του χρόνου, εφόσον έχουμε όλη την υγεία μας και είμαστε καλά, να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Δηλαδή να μεγαλώσει αυτό το πράγμα και πέρα από το τραγουδιστικό. Οπότε σίγουρα ο κόσμος και αυτός ακόμα που έχει παρακολουθήσει και τα προηγούμενα, έστω και ένα ή και τα τρία, θα έχει κάτι καινούργιο να δει φέτος. Καινούργιες φωνές και συμμετέχοντες και στα υπόλοιπα μουσικά όργανα. Φυσικά εκτός από καινούργιες φωνές και καινούργια πρόσωπα συμμετεχόντων, καλεσμένων, υπάρχει και ανανέωση στο ρεπερτόριο, υπάρχουν καινούργια τραγούδια που δεν έχουν ξανακουστεί, τα οποία θα παίξουν φέτος για πρώτη φορά. Τα έσοδα από το φετινό φιλανθρωπικό event στις 10 Μαΐου, το Σάββατο, στο Κύταρο, θα διατεθούν στα παιδικά χωριά SOS. Μαΐου λοιπόν φέτος, ημέρα Σάββατο. Στο Κύταρο, όπως κάθε άλλη χρονιά. I can't accept it anymore. 9.30 ώρα είμαστε on stage. Σαράντα κομμάτια, ως συνήθως. Το δύο βοηθός. Ωραία.
Try.